την δέουσα λαμπρότητα και η ιεροπρέπεια, η Κύπρος γιόρτασε και φέτος ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της χριστιανοσύνης, την βάπτιση του Ιησού Χριστού. Πιστοί κατέκλυσαν από νωρίς το πρωί τους ναούς για τον μεγαγιασμό των Θεοφανίων. Επίκεντρο των εορτασμών ο καθεδρικός ναός του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος έφτασε συνοδευόμενος από τις κόρες του. Στο αρχιερατικό συλλήτουργο προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Μετά το πέρας της λειτουργίας, η πομπή υπό τους ήχους των εμβατηρίων της μουσικής της Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενη από στρατιωτικό άγημα, κατευθύνθηκε προς την αποβάθραστη Μαρίνα Λάρνακας για τον καθαγιασμό των υδάτων. Πλήθος κόσμου έσπευσε να παρακολουθήσει την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Χρονιά πολλά, καλή χρονιά, θεία φώτιση σε όλους μας, να ανταπεξέλθουμε των πολλών προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχω την έντονη πεποίθηση ότι μέσα από τη συλλογικότητα, μέσα από τη συνεργασία μπορούμε με απόλυτη επιτυχία να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, επαναλαμβάνω, που έχουμε ενώπιό μας και πάντα έχοντας ως μοναδική μας έγνοια το συμφέρον του κυπριακού λαού. Δεκάδες κολυμβητές, τηρώντας το έθιμο, έπεσαν στα κρύα νερά για τον Σταυρό και να λάβουν την ευλογία. Δοξάζω Θεό, έγινε το θαύμα, αξιώσε φέτος να πιάρω τον Σταυρό πρώτη φορά. Νιώθω ευλογημένος που ήρθα πρώτος, υγεία και αγάπη. Όλοι τους κέρδισαν την ευχή του προκαθήμενου της Εκκλησίας και το χειροκρότημα του πλήθους.